Public School. Συνεχίζουμε με την άσκηση 11 πάνω στη μέτρηση μήκους που λέει «Το μέσο όμικρον ενός ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ απέχει 4,2 εκατοστά από το άκρο Α». Και ρωτάει «Πόσο είναι το μήκος όλου του ΑΒ». Η άσκηση, παιδιά, λέει το εξής. Εγώ έχω πάρει ένα ευθύγραμμο τμήμα με άκρα το Α και το Β. Εδώ είναι η αρχή του το Α και εδώ είναι το τέλος του το Β. Και λέει ότι έχω πάρει το μέσον όμικρον, το μέσον, και επειδή λέγεται, παιδιά, μέσον, σημαίνει ότι είναι εδώ στη μέση, το οποίο απέχει, λέει, 4,2 εκατοστά από το άκρο Α. Δηλαδή, άμα πάμε το χαρακάκι μου, παιδιά, να μετρήσω πόσο απέχει το Α από το όμικρον, άμα βάλω εδώ το χαρακάκι μου, θα βρω ότι είναι πόσο. Εδώ που φρενάρω είναι 4,2. 4,2 δηλαδή είναι η απόσταση, παιδιά, του α από το όμικρον. Δηλαδή 4,2 εκατοστά είναι το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος α όμικρον. Αυτό που λέει η άσκησή μου, ότι το μέσο όμικρον απέχει 4,2 εκατοστά από το άκρο α. Πόσο είναι το μήκος του αβ? Δηλαδή, παιδιά, τι μήκος έχει όλο αυτό εδώ το αβ? Παιδιά, εδώ η άσκηση είναι στημένη για να παίξουμε με την έννοια μέσο. Το μέσο όμικρον, επειδή λέγεται και μέσο, σημαίνει ότι είναι ακριβώς εδώ στη μέση του αβ. Όσο απέχει από το ένα άκρο το α, τόσο ακριβώς θα απέχει και από το άλλο άκρο το β. Άρα, αφού 4,2 εκατοστά είναι η μεν απόσταση, άρα και η άλλη απόσταση θα είναι 4,2 εκατοστά. 4,2 εκατοστά θα είναι, παιδιά, και η απόσταση του όμικρον από το άλλο άκρο, το β. Επομένως, όλο μαζί το αβ δεν έχει μήκος 4,2 και άλλα 4,2, άρα συνολικά 8,4 εκατοστά. Σαν τη μετ που λέει και το βιβλίο. Παιδιά, αυτή ήταν η λύση. Το μέσον ισαπέχει από τα άκρα. Όσο απέχει από το ένα, τόσο και από το άλλο. Άρα, αν προσθέσω αυτές τις επιμέρους αποστάσεις, το 4,2 και το 4,2, θα πάρω το μήκος όλου του ευθυγράμμου τμήματος αβ. Άρα, το μήκος είναι 8,4 εκατοστά. Ή αλλιώς, 8,4 εκατοστά απέχει το άκρο α από το άκρο β του ευθυγράμμου τμήματος.